Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Καινούργια εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 5 Νοεμβρίου. Ξεκινάμε μαζί. Θα είμαστε μέχρι τις 10 να διαβάσουμε τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Σε δόσεις αναμένεται να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία. Αύριο, Τρίτη 6 του μήνα, θα δημοσιοποιηθεί το τμήμα που αφορά στις διαγνωστικές μεθόδους, στις 14 το τμήμα που αφορά στο κελπνό, 20 του μηνός αυτό για τη δαπάνη και το φάρμακο και 21 θα παραδοθεί στη Βουλή. Το πόρισμα θα προτείνει την σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών 5 πολιτικών προσώπων. Και με αυτοδυναμία θα ζητήσει συνεργασία με άλλα κόμματα, δηλώνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά αποκλείει συγκυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, διαβεβαιώνοντας ότι ξέρει καλά τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την οποία θα σχηματίσει μετά τις εκλογές, αλλά έχει μελετήσει και τις λύσεις. Απάντηση ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι χθες ο κ. Μητσοτάκης έταζε υπουργεία και δέκο σε πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα ονειρεύεται αυτοδυναμίες και μετεκλογικές συνεργασίες, νομίζοντας ότι οι κυβερνήσεις εκλέγουν τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης και οι διαρκώς ψευδόμενες δημοσκοπήσεις. Ο κ. Μητσοτάκης λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η φοβγεννηματά τώρα εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για ταγκό ανευθυνότητας που παρατείνει τα διέξοδα της κρίσης. Οι κύριοι Τσίπρας και Μητσοτάκης τσακώνονται ποιος είναι ο πιο καλός ο μαθητής στη σχολή λιτότητας του Βερολίνου και των Βρυξελών, είπε η κυρία Γεννηματά και πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δεξιά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση και ο καλύτερος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στο ποτάμι τώρα, με ποσοστό 93,59% επανεκλέχθηκε επικεφαλής στο ποτάμι ο Σταύρος Θεοδωράκης κατά το τρίτο συνέδριο του κόμματος που πραγματοποιήθηκε στο Κεραμικό. Αντιπρόεδρος εξελέγει ο Γιώργος Μαυρωτάς. Έτσι διαμορφώνει την πολιτική ατζέντα. Σήμερα να σας πω πως το απόγευμα 6.30 στην Ολομέλεια της Βουλής έχει συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων των βουλευτών προς τους υπουργούς. Έτσι θα εξελιχθεί σήμερα η κοινοβουλευτική ημέρα. Πάμε να δούμε τώρα τα όσα επεχθές ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νίκος Βούτσης, στο συνέδριο που πραγματοποίησε η ΕΣΥ. Άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου με θέμα στο διάλογο των δημοσιογραφικών ενώσεων μελών της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας, που χθες άνοιξε τις εργασίες της ο πρόεδρος της Βουλής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, ξεκίνησε με το χαιρετισμό της Προέδρου της ΕΣΥΑ της κυρίας Αντωνιάδου, ενώ ακολούθησε και ενός λεπτού σιγή για τους δημοσιογράφους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάμε να παρακολουθήσουμε. Ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης κήρυξε την έναρξη του συνεδρίου για το διάλογο των δημοσιογραφικών ενώσεων της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας και των Αραβικών χωρών στο Μουσείο της Ακρόπολης. Συγχαίρω από καρδιάς όλους σας για την πραγματοποίηση του εν λόγω συνεδρίου για το παρόν και το μέλλον της δημοσιογραφίας, καθώς είναι προφανής και εξαιρετικά σημαντική η αναγκαιότητα για αυτό το διάλογο. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου αναφέρθηκε στα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους δημοσιογράφους παγκοσμίως. Στη δεκαετία που διανύουμε, η ενεργή και μαχόμενη δημοσιογραφία υφίσταται μια συνολική κρίση σε πολλαπλά επίπεδα. Το δημοσιογραφικό λειτουργήμα έχει πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης, φαινόμενο που γίνεται πρόδειλο αφενός από την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας σε ένα κλάδο ο οποίος ήδη έφθινε από προβληματικές επαγγελματικές πρακτικές και αφετέρου από το κλείσιμο και τη συρρήκνωση μεγάλων δημοσιογραφικών ομίλων, αφήνοντας έτσι ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών ανέργους. Ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη στοχοποίηση της δημοσιογραφικής οικογένειας. Η ερευνητική δημοσιογραφία βρίσκεται στο στόχο από σκοτεινά κέντρα και από παράκεντρα εξουσίας που έχουν πλέον αποθρασινθεί. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος γιατί τα εμφανή χτυπήματα στη δημοσιογραφία παρακολουθούνται και από καινούρια αρνητικά και υπονομευτικά φαινόμενα. Ο Νίκος Βούτσης επεσήμανε την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων στον τύπο και το διαδίκτυο. Το 2016 δημιουργήθηκε το Μητρό Online Media και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και έγινε επίσης προσπάθεια για να μπουν νέοι κανόνες στο χώρο της κρατικής διαφήμισης και της στήριξης της οπτικοακουστικής παραγωγής. Βεβαίως και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα όλες και όλοι από μένα, στην ατζέντα των άμεσων και επιτακτικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων υπάρχουν ακόμα πολλά καυτά θέματα που αφορούν τόσο στον περιφερειακό τύπο όσο και στην κυκλοφορία των εντύπων
και τη ρύθμιση περιφερειακών και θεματικών αδειών στο ηλεκτρονικό τοπίο και βέβαια στο διαδίκτυο. Τέλος, ο πρόεδρος της Βουλής τόνισε ότι η θωράκιση της δημοσιογραφίας είναι η λύση της ανάκτησης της δημοκρατίας. Η ενθάρρυνση, η ενίσχυση και η θωράκιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της ελεύθερης και μαχόμενης δημοσιογραφίας μπορεί να γίνει μέρος της λύσης, της υπέρβασης, της ανάκτησης και διεύρυνσης της δημοκρατίας απέναντι στις αγοραίες και εξωθεσμικές εξουσίες που την ακυρώνουν στον πυρήνα της. Πριν την έναρξη του συνεδρίου, οι εκπρόσωποι των δημοσιογραφικών οργανώσεων ξεναγήθηκαν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Οι απολύσεις, το κλείσιμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οργή για την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι μειώσεις μισθών, οι καινούριες απειλές κατά του τύπου, αλλά και η δημοσιογραφική συναδελφική αλληλεγγύη είναι στη θεματολογία του διαλόγου που θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ και ο πρόεδρος της ΕΣΠΙΤ, μιλώντας στο κανάλι της Βουλής, σημείωσαν τη σημασία του διαλόγου των δημοσιογράφων. Οι συνάδελφοί μας έρχονται από κάθε άκρη της Μεσογείου μέχρι τη μαρτυρική Συρία. Και θα συζητήσουμε εδώ, στη σκιά της Ακρόπολης, στην αναφορά στο λίκνο της δημοκρατίας για την ελευθερία του λόγου και για την προστασία των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της αποκάλυψης της αλήθειας. Θα συζητήσουμε τα προβλήματα των δημοσιογράφων απανταχού της γης αλλά και συγκεκριμένα στις περιοχές από τις οποίες εκπρόσωποι έχουν ήδη έρθει, για την ελευθερία του λόγου, την ελευθερία του τύπου, τα προβλήματα των δημοσιογράφων στην άσκηση του λειτουργήματος. Και βεβαίως την προστασία των ανθρώπων που σε εμπόλεμες ζώνες και αλλού έχουν δώσει τη ζωή τους για την αποκάλυψη της αλήθειας και την ανάδειξη του υπέρτατου αγαθού, της ελευθερίας του λόγου και της ενημέρωσης των πολιτών. Στο διάλογο συμμετέχουν εκπρόσωποι δημοσιογραφικών οργανώσεων από 16 χώρες. Παρόντες στην τελετή έναρξης ήταν οι βουλευτές Ανέτα Καβαδία, Σοφία Βούλτεψη και Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου. Λοιπόν, αυτό το θέμα, το οποίο ήταν καθαρά δημοσιογραφικό, διάλογος των δημοσιογραφικών ενώσεων μελών Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, είναι ένα θέμα που ταιριάζει απόλυτα να το συζητήσουμε και μαζί. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Ξηδάκης, δημοσιογράφος, θα πω εγώ πρώτα, συνάδελφος και βουλευτής φυσικά στο ΣΥΡΙΖΑ στην Β' Περιφέρεια της Αθήνας. Και είναι ο βουλευτικός εκπρόσωπος, παραμένετε, κύριε Ξηδάκη, και ο συνάδελφος ο Γιάννης Καμπουράκης από τον Ελεύθερο Τύπο και από την αυτεμπορική.gr. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την και εμείς. Να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, έτσι, γιατί έχει ενδιαφέρον που πάει σήμερα και η δημοσιογραφία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος. Και όταν γίνονται έτσι, τέτοια τραπέζια για να ανοίξει ένας διάλογος, έχουν αποτέλεσμα, κύριε Ξηδάκη? Ναι, όσο το συζητάς, αυξάνεις πιθανότητες να το κατανοήσεις σε βάθος και να βρεις κάποιες διεξόδους. Βέβαια, η κρίση του τύπου είναι δομική και έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Νομίζω ότι μια μεγάλη αλλαγή ήταν η διάδοση των διαδικτυακών μέσων, το οποίο άλλαξε τη δομή της εργασίας και δυστυχώς άλλαξε και το ύφος και το ήθος, την κουλτούρα, τη δημοσιογραφική. Mm-hmm. Ας πούμε, τα κοινωνικά δίκτυα είναι μια ιονή πηγή ενημέρωσης, στα οποία πρωταγωνιστούν οι εντυπώσεις και αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς έρευνα. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα, ένα το δομικό. Δεύτερο είναι ότι η στροφή προς ακροδεξιές ή αυταρχικές πολιτικές εκφράσεις σε πολλές χώρες του πρώτου κόσμου δεν είναι ό,τι καλύτερο για την ελευθερία του τύπου. Κάθε αυταρχική διακυβέρνηση έχει έναν ισχυρό πειρασμό να ελέγξει την ενημέρωση, να ελέγξει τη μορφή της ενημέρωσης, τη ροή, τον πλουραλισμό, και αυτό σε συνδυασμό με την μεγάλη οικονομική κρίση, την αδιάρθρωση που περνάει η παραδοσιακή βιομηχανία των μίντια, προκαλεί μεγάλα προβλήματα. Ένας κακοπληρωμένος, απειλούμενος, επισφαλής δημοσιογράφος δεν είναι συνταγή για μια ελεύθερη και... Είναι βασικά πράγματα αυτά. Τώρα, στη δικιά μας την περίπτωση, είχαμε μια φούσκα μηντιακή ήδη από τη δεκαετία του 90, με μια έκρηξη περιοδικών και ιδιωτικής τηλεόρασης. Ήταν τεράστια επίτα της διαφήμισης. Έχει φτάσει έως και 40 και 50% κατέβηκε η επίτα, και ακόμη περισσότερο, ένα πολύ μεγάλο μέρος μπορεί να πλησιάζει το 40% της διατιθέμενης διαφημιστικής δαπάνης, πηγαίνει προς τους μεγάλους διαδικτυακούς διαφημιστές, που είναι η Google και το Facebook.
Δηλαδή φεύγουν χρήματα βγαλμένα με αίμα από την Ελλάδα και τιμολογούνται στην Ιρλανδία, στην Ολλανδία, εκτός συνόρων και δεν ξέρω καν πόσο φορολογούνται σε ελληνική, σε ελληνική βάση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο ανταγωνίζεται ευθέως τα ελληνικά διαδικτυακά μέσα, ανταγωνίζεται ευθέως τα συμβατικά μέσα, ραδιοτηλεοπτικά και έντυπα, διότι αυτός είναι ο πόρος. Η διαφημιστική δαπάνη και το έσοδο. Έτσι. Το διαδίκτυο που δεν έχει έσοδο από την τιμή πώλησης, περιμένει να το διαφημίσει. Είναι δομικά προβλήματα στα οποία δεν έχουν δοθεί ικανοποιητικές λύσεις ούτε στις πολύ προηγμένες χώρες, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στη Γαλλία. Προσπαθούν να βρουν στη Βρετανία. Και νομίζω ότι σε κάποιο σημείο θα πρέπει να υπάρξει και μια θεσμική παρέμβαση από την πολιτεία. Δεν μιλάω για κρατικό έλεγχο, αλλά ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθά κάπως, φορολογικά ή αλλιώς, και μια βαθύτερη κατανόηση από τους επιχειρηματίες και τους δημοσιογράφους, ώστε να βρεθούν άλλες μορφές, άλλες συνέργειες για να ξεπεραστεί. Γιάννη, είμαστε σε μια εποχή που ο όρος fake news έχει μπει στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα. Ναι. Πώς επηρεάζει ένα δημοσιογράφο σήμερα η εμφάνιση των fake news, πόσο μπορείς να ελέγξεις την πληροφορία, πώς μπορείς να κάνεις τον ρεπορτάζ σου και αντικειμενικά και ανεπηρέαστος και χωρίς παρεμβάσεις? Τώρα θέλω να αποφύγω τον κίνδυνο να εμφανιστώ, πώς να το πω, επικριτικός, αλλά η οικονομική κρίση, που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και αξιακή κατά τη γνώμη μου, ουσιαστικά μεγέθυνε προβλήματα που προϋπήρχαν στον τύπο στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό που επεσήμανε και ο κύριος Σκυδάκης, δηλαδή τα λιγότερα λεφτά, τα λιγότερα χρήματα, έχουν επιδράσει πάρα πολύ αρνητικά στην παραγόμενη ποιότητα. Αυτό είναι δεδομένο από εκεί και πέρα. Τα κοινωνικά δίκτυα, τα social media για τα οποία μίλησε ο κύριος Ξηδάκης, τουλάχιστον στην Ελλάδα που τα παρακολουθούμε καθημερινώς, για να μην πω ωριαίως, έχουν μετατραπεί σε μηχανές διαμόρφωσης κλίματος και αυτό βέβαια δεν είναι δημοσιογραφία. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα fake news, είναι βέβαια πολύ πιο εύκολη η διάδοσή τους από το διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό τύπο κτλ. Εγώ όμως θέλω εδώ να υπερασπιστώ και κάποιους συναδέλφους και κάποια μέσα που μέσα από τον διαδικτυακό τόπο και μέσα από τον διαδικτυακό κόσμο προσπαθούν να κάνουν πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα. Τα χρήματα που δεν υπάρχουν είναι σίγουρα εις βάρος της ποιότητας και δυστυχώς θα κάνω μια πρόβλεψη το γεγονός ότι ο τύπος θα αργήσει να ξαναπάρει τα πάνω του, για να το πω έτσι, και δεν ξέρω και με ποιον τρόπο θα ξανανέβει. Θα συζητάμε για αυτό το θέμα για αρκετό καιρό ακόμα. Θέλω να πάμε, είναι μεγάλη συζήτηση τι γίνεται στο χώρο μας και στα μέσα ενημέρωσης και το μέλλον ποιο είναι, αλλά θέλω να πάμε στο πολιτικό μέλλον, το επόμενο διάστημα ποιο θα είναι. Φαίνεται πως θα ανέβουν οι τόνοι το επόμενο διάστημα σαν κοινοβούλιο, τους επόμενους μήνες. Έχουμε πάρα πολλά θέματα τα οποία πυροδοτούν μία αντιπαράθεση και συγκρούσεις ανάμεσα στα κόμματα. Προανακριτικές, αντίμετρα που περιμένουμε για Ξηδάκη να έρθουν στη Βουλή με νομοθετικές ρυθμίσεις και με ονομαστικές ψηφοφορίες, συνταγματική αναθεώρηση, προϋπολογισμός, πρόταση μορφής ενδεχομένως μπορεί να κατατεθεί για το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι, έτσι, και στο ρεπορτάζ, Γιάννη. Πες μας έτσι ένα σχόλιο πρώτα και τι έχεις εσύ από το ρεπορτάζ σου. Και νομίζω μετά ότι η κυβέρνηση θα κάνει μια προσπάθεια αλλαγής των πολιτικών σχετισμών, τουλάχιστον όπως τους ξέρουμε σε δημοσκοπική βάση. Έχει μπροστά της, κατά τη γνώμη μου, ένα δίμηνο. Αυτό είναι ο χρόνος που έχει μπροστά της για να αλλάξει τα πράγματα και θα προσπαθήσει σε πολλά επίπεδα για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Ένα επίπεδο είναι η στροφή στη σκανδαλολογία ή, εν πάση περιπτώσει, η αποκάλυψη υποθέσεων με ως μη σκανδάλων που έρχονται όμως από το παρελθόν. Αυτός είναι ο κοινός παρονομαστής. Δεν βλέπω να ασχολούμαστε με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το σήμερα ή, εν πάση περιπτώσει, με το κοντινό μας χθες.
Ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με την δημιουργία της αίσθησης ότι η οικονομία πάει καλύτερα, αλλά εδώ να πω ότι υπάρχουν πολλές και σοβαρές απόψεις για ρηχότητα και ρευστότητα που επικρατεί στην ελληνική οικονομία. Ναι. Και βέβαια ένας τρίτος πυλώνας θα είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Η κυβέρνηση εδώ ξέρει ότι έχει και υποστηρικτές και πολέμιους. Θα επιχειρήσει κατά τη γνώμη μου να διαμορφώσει ένα κλίμα προόδου και συντήρησης και μέσα από αυτήν την ψηφοφορία και αυτές τις διαδικασίες. Και σε αυτό το κλίμα ο κ. Τσίπρας έχει μπροστά του, νομίζω εγώ, δύο βασικά εκλογικά σενάρια. Ένα αυτό του Μαΐου και ένα αυτό της εξάντλησης της τετραετίας, όπου οι οριστικές αποφάσεις, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δεν έχουν ληφθεί ακόμα. Δεν θα αργήσουν όμως να ληφθούν. Κύριε Ξηδάκη, η Νέα Δημοκρατία σας καταλογίζει ότι προσπαθείτε με όλα αυτά τα θέματα τώρα που έρχονται, που αναφέραμε μόλις και είπε και ο Γιάννης, το επόμενο διάστημα να αποπροσανατολίσετε τα πράγματα. Τι απαντάτε σε αυτό? Εξαρτάται ποια πράγματα εννοεί η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι αποπροσανατολιστικά. Να προσανατολιστεί εκείνη η γνώμη από την. Είπαμε τρία πράγματα, ας πούμε, ξεχωρίζουμε. Έτσι. Ναι. Και από ό,τι, ας πούμε, η ρεπορτάζ ανάλυση του κ. Καμπουράκη. Έχουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν είναι κανένα ούτε επικαιρικό, ούτε ανεσύρθη ευνηδίως. Είναι μια κρεμότητα της εξωτερικής πολιτικής επί τρεις δεκαετίες, οι οποίες μπαίνει σε μια οδό. Έχει πολιτικό κόστος, προκαλεί κλειδονισμούς και στο φαντασιακό του ελληνικού λαού, σε ό,τι προσλαμβάνει ως εθνική υπερηφάνεια, η ακεραιότητα, η σχέση με το γείτονα. Αλλά είναι μια εκκρεμότητα στην οποία η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, πρωτοβουλία του Τσίπρα, δείχνει μια εξωστρέφεια και μια τόλμη. Το δεύτερο είναι οι δέσμοι μέτρων. Μιλούν για παραχολογία. Εγώ θα έλεγα ότι είναι η απολύτως αναγκαία, ίσως και κάτω από την αναγκαία ανακούφιση που οφείλει μια πολιτεία σε έναν ελληνικό λαό, σε μια κοινωνία η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά σε έναν σχεδόν δεκαετή κύκλο εφεσιακό, έναν κύκλο ύφεσης. Έχουν απολεστεί εισοδήματα, έχει απολεστεί η κανονική ροή του βίου. Δεν μπορούν οι επαγγελματίες και οι μικροεπιχειρήσεις να κανονίσουν τις δουλειές τους και τη ζωή τους. Υποφέρουν οι μισθωτοί. Το ότι ανακουφίζεις με κάποιους τρόπους όσο μπορείς είναι απολύτως αναγκαίο. Το τρίτο στοιχείο είναι αυτό το οποίο μιλούν για σκάνδαλα. Πράγματι υπάρχει ένας προβληματισμός ότι τα σκάνδαλα πολλώνουν το κλίμα. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι είναι πάνδημο αίτημα η κάθαρση και η απόδοση δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί η ελληνική δημοκρατία ότι συγκαλύπτει και το ελληνικό σύστημα, δηλαδή πολιτικό σύστημα, συγκαλύπτει ή υπερπηδά ή κάνει ότι δεν βλέπει. Πρέπει να αποδοθεί. Βεβαίως με όλους τους κανόνες δικαίου, με αυστηρότητα, με συνέπεια, με σεβασμό σε δικαιώματα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Η αντιπολίτευση, κύριε Ξηδάκη, βάζει στο κάδρο το θέμα της προανακριτικής που ενδεχομένως θα ζητήσει τώρα με το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία για αυτά τα πέντε πρόσωπα τα οποία αναφέρονται μέσα στα απορίσματα. Και είναι ένα ερώτημα ότι ενώ αυτό που είναι το ζητούμενο τώρα αυτή την περίοδο από εδώ και πέρα η συνένεση και η συνεργασία και οι κοινές θέσεις πάνω στη συνταγματική αναθεώρηση, ναι, που ανοίγει αυτός ο διάλογος και το θέμα, ενώ χρειάζεται συνένεση, έρχονται και προανακριτικές και αυτά θα ζητήσει τώρα η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Συμφωνία για τα αντίμετρα και ψήφο, ας πούμε, το καταλαβαίνω, εμπιστοσύνης στα θέματα αυτά. Γιατί να τα συνδέσουμε έτσι γραμμικά? Δηλαδή το αίτημα για δικαιοσύνη και κάθαρση και πάταξη της διαφθοράς θα συνδεθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση σαν παζάρι? Δηλαδή δεν σε διώκω για να συμφωνήσουμε? Μα ήδη ένα άρθρο, το 86 για νόμος περί ευθύνης υπουργών και τη βουλευτική ασυλία, κατά τη γνώμη μου πρέπει να πάρει 300 ψήφους. Βγάλω τη Χρυσή Αυγή έξω. Όλοι πρέπει να το ψηφίσουν. Δηλαδή, αν συμφωνήσουμε και στις ελάστονες διατυπώσεις, η ουσία είναι μία. Πρέπει να θωρακίσουμε τη δημοκρατία και το πολιτικό σύστημα, ναι, και να επαναφέρουμε την πίστη των πολιτών. Δεν μπορώ να το δω ως παζάρι. Αυτό που μπορώ να δω είναι ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η μέγιστη δυνατή συνένεση στη συνταγματική αναθεώρηση, τουλάχιστον σε μερικά πράγματα που συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξουν και να δούμε πώς θα αλλάξουν,
Και δεύτερον, στην κάθαρση και την εξυγίανση και την επαναφορά μιας πίστης στη δημοκρατία από τους πολίτες, επίσης, οι κανόνες είναι οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν. Η ουσία είναι, μας βρίσκει. Mm-hmm. Είναι μια ιστορική συγκυρία στην οποία πρέπει κάτι να κάνουμε. Να ρωτήσω, κύριε, κάτι, βεβαίως, κύριε, κάτι που θέλω. Θα αναφερθώ σε δύο πράγματα για αυτό που λέτε, που βέβαια ο κανόνας είναι αυτός που λέτε. Δεν μπορεί η συνταγματική αναθεώρηση και πολύ περισσότερο η αναζήτηση συνένεση να μπει σε παζάρι στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά δεν είναι και λίγο παράτερο, λίγο παράδοξο να ζητάτε συνένεση από αυτούς που δημοσίως αποκαλείτε κλέφτες και διεφθαρμένους ή έχουν ακούσει, ας πούμε, τον κύριο Πολάκη από το Βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι ασφάλουμε και κάποιους στη φυλακή γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε πάρει την εξουσία σε αυτή τη χώρα. Το ερώτημα δεν είναι προσωπικό. Σας διαβάζω, σας παρακολουθώ, ναι. Αλλά θα ήθελα την τοποθέτησή σας. Κοιτάξτε, μπορεί μια διατύπωση να έχει ένα χαρακτήρα πιο ατυχή, πιο ακραίο. Η ουσία παραμένει όμως ότι ακόμη και ως εκτελεστική εξουσία, όχι δικαστική, έχεις κάποια εργαλεία ερευνητικά να εξετάσεις ζητήματα, να ανοίξεις αρχεία, να δεις υποθέσεις σε βάθος χρόνου και να παραπέμψεις τη δικαιοσύνη για να αποφασίσει, να κρίνει και εν τέλει αν χρειάζεται να δικάσει. Ναι. Δεν μπορείς να μην το κάνεις αυτό. Αποκλείεται να μην το κάνεις. Βλέπουμε, ας πούμε, βγήκε μια επιστολή του Γεράσιμου Αρσένη του 2003, το οποίο πολιτικά είναι ένα πολύ σκληρό κείμενο και απευθύνεται στον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη. Ναι, έχει να κάνει. Ναι, όποιος ήξερε βέβαια και αυτή την εποχή, επειδή εγώ την παρακολουθούσα δημοσιογραφικά, ανάμεσα στον κύριο Αρσένη και στον κύριο Σιμίτη, υπήρχε ένα χάος και μια τεράστια αντιπαλότητα στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ τότε. Ήταν και πολιτική. Παρακολουθούσατε και εσείς από τότε. Ήταν και πολιτική διαφορά. Και πολιτική και ενδεχομένως και ιδεολογική, θα σας έλεγα. Ναι, 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 αλλά, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφωνία τότε στο ιστορικό του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Στον έναν και στον άλλον. Θα θυμίσω εκείνα τα χρόνια όμως ότι το 2000 η τότε ισχυρή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έκανε εκλογές με το σύνθημα «Οι αγορές μας ψηφίζουν». Και με ενέσεις στο δίκτυο του χρηματιστηρίου μέσω της Αγροτικής Τράπεζας στήθηκε ένα πράγμα. Και το δεύτερο είναι ότι κορυφαίος υπουργός τότε της κυβέρνησης, εμένα προσωπικά, πίναμε καφέ ένα Σάββατο σε ένα πολιτικό δημοσιογραφικό στέκι και χαριτολογώντας και σοβαρά μετά εξηγώντας, μας είπε την κυρίαρχη τότε άποψη ότι η ανάπτυξη χωρίς μια αναγκαία διαφθορά δεν γίνεται. Όταν ξεκινήσαμε μια τέτοια παραδοχή, ναι, είναι μια παραδοχή πολιτική βαθύτατα. Έχουν γραφτεί χιλιάδες σελίδων για την συνύπαρξη της διαφθοράς και του καπιταλισμού και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα. Βεβαίως. Δεν ξέρω, νομίζω μάλλον σε αυτό αναφερόταν. Το βλέπουμε στη Βραζιλία. Ναι, καλά, εκεί έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Το κυρίαρχο, το ηγεμονικό κόμμα των εργατών, επί μισό αιώνα, με ένα Λούλα ο οποίος έδωσε ψωμί στη φτωχολογία. Αυτοί οι ίδιοι φτωχοί, οι ίδιοι διοκόμενοι, αυτοί τους οποίους τους κυνηγάει ο Μπολσονάρο τώρα, τους λέει τους εκτελέσει, να τους εξορίσει, από μαύρους έως ομοφιλόφιλους, ήδη τον ψηφίζουν. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτές οι υπερβολικά ρεαλιστικές παραδοχές, που είναι κυνικές εν τέλει, του 2000, έφτασαν την Ελλάδα στο 2010 στην κατάρρευση. Ενδεχομένως και οι ακραίοι χαρακτηρισμοί όμως, κύριε Ξεντάκη, γιατί και αυτοί στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουν, σε αυτό της απαξίωσης της πολιτικής, των θεσμών, την αξιακή κρίση και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, που ζούμε κατά τη γνώμη μου και σήμερα. Θέλω να πάμε, κύριε Ξεντάκη και Γιάννη, στο πόρισμα της εξεταστικής για την υγεία. Αύριο περιμένουμε και επίσημα σιγά σιγά να έρχονται κομμάτι-κομμάτι με δόσεις τα βασικά θέματα που αφορούν το κελπνό, τις αρθροσκοπήσεις, το ρικοστινάν, την Οβάρτης. Θα έρχονται τα απορίσματα ένα-ένα. Έχει ήδη προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας και Κινήματος Αλλαγής για τα στελέχη που εμπλέκονται και τα ονόματα τους υπάρχουν μέσα στα απορίσματα. Η Νέα Δημοκρατία λέει πως θα μπούμε σε μία κατάσταση όπου η πολιτική ζωή θα είναι σε μία διαρκή δικαστική διαμάχη και ανοίγει ένας κύκλος τέτοιος, όπου θα συρθούν και πρόσωπα και ονόματα σε μία τέτοια δίνη. Τι λέτε, κύριε Ξεντάκη? Να σας πω την περίπτωση του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννου Παπαντονίου. Ο Άκη Τσοχατζόπουλος δικάστηκε, καταδικάστηκε. Ο Γιάννος Παπαντονίου ερευνάται δικαστικά και θα δούμε. Mm-hmm. Και στις δύο περιπτώσεις πέρασαν από τη Βουλή.
Στη μία περίπτωση δεν βρέθηκε τίποτε από την εξεταστική. Φτάσανε στους αριθμούς λογαριασμών και είπαν ότι είναι αριθμοί τηλεφώνων. Και μετά η δικαστική έρευνα και οι διαρροές αυτού του κυκλώματος οδήγησαν σε μία διαπιστωμένη δικαστικά, ναι, με τελεσίδικα, σε μία εξαπάτηση και ένα φαινόμενο διαφθόρας. Στη δεύτερη περίπτωση, Γιάννη Παπαντονίου, εδώ σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το κοινοβούλιο, εξετάσαμε το φάκελο που έστειλαν οι δικαστές, οι εισαγγελείς. Είπαμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά τα παραγεγραμμένα, δεν έχουμε αρμοδιότητα. Στα μη παραγεγραμμένα είναι δουλειά του δικαστή. Ναι. Μετά από μερικούς μήνες η δικαστική έρευνα ακολούθησε την διαδρομή του χρήματος και άρχισε να βρίσκει πράγματα. Σε σημείο, το ακραίο σημείο, το ακραίο, το σοκαριστικό για την κοινή γνώμη, να διατάξει προφυλάκηση. Θέλω να πω λοιπόν, δεν είναι πολιτική δίωξη. Εκτός και αν θεωρούμε ότι είναι υπαγορευμένες οι κινήσεις των δικαστών. Εγώ θα σημειώσω όμως ότι τουλάχιστον στην περίπτωση του Άκη Τσοχαντζόπουλου, η άλλη είναι υποδικαστική διερεύνηση, είδαμε τον πολιτικό κόσμο να μην κάνει τίποτε, να φτάνει στο όριο της συγκάλυψης ή της μη περαιτέρω έρευνας, mm-hmm, και η δικαστική έρευνα με πάρα πολλά χρόνια καθυστέρηση, και όχι καθυστέρηση, αργοπορία, οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο κάπως πρέπει να το κάνει η δημοκρατία. Δεν είναι δυνατό να υπάρχει αυτή η αίσθηση ατιμωρησίας, ότι μπορείς να παίξεις με το δημόσιο χρήμα. Δηλαδή, ωραία, να έχουμε εντάσεις και να έχουμε ατιμωρησία. Νομίζω θα βουλιάξουμε σε αυτό το πράγμα. Και βουλιάξαμε ως ένα βαθμό. Να ρωτήσω κάτι που το έχω από πριν. Γιατί υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση επισήμως ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει την κατάργηση του άρθρου για τον νόμο, το αυτό που λέμε περί ευθύνης υπουργών? Γιατί εσείς και προηγουμένως εσείς είπατε ότι είναι πολύ λίγες οι αποστάσεις ώστε πρέπει να πάρει 300 ψήφους. Εμένα η δική μου, αυτή την, η δική μου εκτίμηση είναι ότι σε αυτό, μπράβο, στην βουλευτική ασυλία, στη διευθέτηση του τρόπου εκλογής Προέδρου, ώστε και να ενισχυθεί ο θεσμός και να μην ανατρέπεται. Έχω ακούσει και τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά, και όχι τώρα, δηλαδή όχι με πρόσφατες δηλώσεις, και παλαιότερες δηλώσεις. Ναι, ναι. Δεν είναι κατά της κατάστασης. Γιατί το Μαξίμου και ο ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει? Υπήρξε μια στάση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι εσείς έχετε δικές σας προτάσεις, εμείς έχουμε δικές μας, να τις ψηφίσουμε όλες και να αποφασίσει. Ήταν παλιό που ξανάρθε από την Νέα Δημοκρατία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Σε αυτό απάντησε η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντησαν ότι δεν μπορούμε να βάλουμε σε τσουβάκι. Ας δούμε σε ποια συμφωνούμε, να τα προωθήσουμε και τα υπόλοιπα στα βάλουμε στο διάλογο να κάνουμε, αν είναι δυνατόν. Να ρωτήσω τώρα και κάτι άλλο από την πλευρά μου. Ακόμα και αν δεν υπάρχει συμφωνία σε κανένα άρθρο, παρά μόνο σε αυτό, σε κανένα άλλο, παρά μόνο σε αυτό, θα έπρεπε να προχωρεί, να καταστεί αναθεωρητέο έτσι ώστε στην επόμενη Βουλή θα προχωρήσει, έστω και με ένα άρθρο αυτή η ιστορία, ή καθόλου? Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από ένα άρθρο θα βρεθεί μια σύγκληση. Ναι, αλλά... και θα είναι αποτυχία συνολικά του πολιτικού συστήματος και της παρούσας σύνθεσης του Κοινοβουλίου να ξεκινάμε μια αναθεωρητική διαδικασία και να μην συμφωνήσουμε σε τίποτα. Θα πρέπει σε κάποια να συμφωνήσουμε. Έχει πάρα πολλά μέσα που αφορούν τη δεν χώρα. Υπάρχει, δεν γίνεται συνταγματική αναθεώρηση, για να το θέσω έτσι, χωρίς κάποιες μίνιμουμ συνενέσεις. Δηλαδή δείχνεις και μια ωριμότητα και μια θέληση να βελτιώσεις το συνταγματικό χάρτη και να βελτιώσεις και την ποιότητα της διακυβέρνησης. Εσείς είστε πάντα συνενετικός και αισιόδοξος ότι μπορούμε να τα... Συνθετικός, συνθετικός δεν πάντα είστε, κύριε Ξηδάκη. Θέλω να μου πείτε για ένα άρθρο το οποίο περιμένουν πολλοί. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση, ήταν και τώρα αυτή τη βδομάδα στην Ολομέλεια και ακούστηκε αυτό το θέμα, για την ψήφο, το δικαίωμα ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει. Θα μπει, πιστεύετε, πρέπει να μπει σε αυτή την αναθεώρηση του συντάγματος, να λήξει επιτέλους αυτό το θέμα? Δεν είναι στις προτάσεις που βάλαμε, ναι, στη γραπτή πρόταση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να τεθεί και να μπει και άλλα να συζητηθεί. Κόμματα, το λέω γι' αυτό. Πιστεύω ότι είναι ωφέλιμο να συζητηθεί. Να δούμε τις δυσκολίες του, να δούμε τους περιορισμούς τεχνικούς που έχουμε, να δούμε τα όρια τα ανθρωπογεωγραφικά, ποιος έχει δικαίωμα ψήφου, γιατί μπορεί να έχει κάποιος διαβατήριο και να είναι τρίτης γενιάς Έλληνας. Έλληνας είναι, αλλά να δούμε πώς ανακατεύεται στην ελληνική πολιτεία. Απέναντίας ο άλλος που λείπει 5 και 10 χρόνια και έχει ακόμα φόρους, υποχρεώσεις, τρεξίματα, γονείς, αδέλφια, παιδιά ίσως, να το δούμε αλλιώς. Πρέπει να το δούμε οπωσδήποτε. Έχει ένα βαθμό δικαιοσύνης. Ακόμη μπορούμε να δούμε και τον τρόπο αντιπροσώπευσης. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι επικρατείας αντιπροσωπευτικοί. Ναι.
Και αυτό αφορά κυρίως τις μεγάλες κοινότητες της Ομογένειας, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη, που έχουμε θάλουσες κοινότητες, ζωντανές και που ανανεώθηκαν με το τελευταίο κύμα μετανάστευσης. Πρέπει να συζητηθεί. Για το άρθρο 16, κύριε Ξηδάκη. Για το άρθρο 16 συζήτηση γιατί γίνεται και, πρέπει να γίνει. Δεν μπήκε στις προτάσεις, ναι. Πιστεύω ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ούτε έχουν να προσφέρουν τίποτα σε αυτή τη στιγμή στη χώρα. Στην κοινωνία δηλαδή, ούτε οικονομικά ούτε πνευματικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ιδιώτης ο οποίος θα επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς απέτηση άμεσου μεγάλου κέρδους. Θα επενδύσει αλλού, θα επενδύσει στον τουρισμό, ας πούμε. Αυτό το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε συζήτηση και να το εξετάσουμε είναι μη κερδοσκοπικά. Ιδρύματα, μεγάλοι οργανισμοί που μπορούν μη κερδοσκοπικά ιδρύματα να επενδύσουν και να επενδύσουν εν είδη μιας κοινωνικής δωρεάς, μιας κοινωνικής χορηγίας. Να μην περιμένει κέρδη. Δεν υπάρχουν κέρδη από την παιδεία έτσι όπως τα εννοούμε, εκτός και αν είναι μια βραχυπρόθεσμη επαγγελματική εκπαίδευση. Αλλά εκεί, αν ας πούμε θέλεις να εκπαιδεύσεις ένα Ελληνόπουλο να γίνει υδραυλικός, να γίνει κομμωτής, να γίνει τεχνικός οικοδομών, να γίνει μηχανικός οικοδομών, να γίνει φαρμακοποιός ή γιατρός, αυτό είναι συνταγματική υποχρέωση. Αυτό είναι το άρθρο 16, το νόημα της δημόσιας παιδείας, και στη δικιά μας περίπτωση ήταν το κλειδί για την μεγάλη ανάπτυξη και την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, τη δεκαετία του 60. Η περίφημη μεταρρύθμιση Παπανούτσου κατήργησε τα δίδακτρα στα πανεπιστήμια, τα μικρά που υπήρχαν, άνοιξε τις πόρτες και με συνδυασμό με την δημογραφική ανάπτυξη και το κοινωνικό φούσκωμα εκείνης της περίοδου, οδηγηθήκαμε σε μια Ελλάδα που έχει πάρα πολλά να επιδείξει σε κοινωνική ισότητα και κοινωνική κινητικότητα, και έχει και δευτερογενείς απώλειες. Έχουμε υπερανάπτυξη πολλών τμήματων, ανισοκατανομή, ανορθολογισμό στη δομή της δημόσιας εκπαίδευσης. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Αυτό πρέπει να είναι μια φιλόδοξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε βάθος δεκαετίας, 20ετίας. Μάλιστα. Προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες. Γι' αυτό δεν έχει τεθεί εδώ. Ταυτίζουμε μονόπλευρα και συγκρίνουμε ιδρύματα με καταπιστεύματα και περιουσιακά στοιχεία όπως το Harvard, το Princeton ή το Yale, τα οποία είναι μεγαλύτερα από τον προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους. Τα συγχαίουμε με ένα ιδιωτικό κολέγιο και ένα ΙΕΚ, ας πούμε, το οποίο κοροϊδεύει τον κόσμο. Δηλαδή, κλείσαμε, να σου πω και αυτό, πριν από 5-6 χρόνια, σε μια βιαστική αναδιάταξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης των επαγγελματικών λυκείων, κλείναμε τμήματα κομμωτικής και στέλναμε τα παιδιά, ας πούμε, των φτωχών οικογενειών να πληρώσουν 2.000 και 3.000 δίδακτρα στα ΙΕΚ να μάθουν κομμωτική. Αυτό είναι κοινωνική ζημιά. Είναι κοινωνικό λάθος και παραγωγικό οικονομικό λάθος. Κύριε Ξηδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γιάννη, δεν φεύγεις, γιατί σε λίγο θα υποδεχθούμε και τον κύριο Λικούδη, τον αντιπρόεδρο της Βουλής, να είναι εδώ να συζητήσουμε γιατί γίνεται στο ποτάμι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε την Παρασκευή το πρωί, όπου περίπου για 2 ώρες ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, παρακολούθησε στην αίθουσα του εφετείου τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τον πρόεδρο της Βουλής συνόδευσαν η αντιπρόεδρος της Βουλής, η κυρία Τασία Χρήστοδουλοπούλου, ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παρασκευόπουλος, νομικοί και συνεργάτες. Με αναφορές στο πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενάντια στη ρατσιστική και φασιστική απειλή, ο κ. Βούτσης υπογράμμισε την προσήλωση για συστράτευση με τους Ευρωπαίους πολίτες σε φαινόμενα επώασης του αυγού του φιδιού. Υποδηλώνει σαφέστατα την επιμονή μας ώστε να μην εποάζεται το αυγό του φιδιού στην Ευρώπη και την Ελλάδα, και την υποστήριξή μας στη δημοσιότητα της δίκης ως κίνητρο για να την παρακολουθούν οι σημερινοί συμπολίτες μας, την επιμονή μας στο να στρατευόμαστε μαζί με όλους τους Ευρωπαίους πολίτες στην πρόσφατη, πριν από μία εβδομάδα, απόφαση με ευρύτατη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μία από τις καλύτερες στιγμές του, όπου καταδικάζονται απολύτως όλα τα φαινόμενα που συνεχώς διαχρονικά αναπαράγονται της φασιστικής, ρατσιστικής, ξενοφοβικής βίας.
Ο κ. Βούτσης διαβεβαίωσε ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης λαμβάνουν μέτρα για την επιτάχυνση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Πέραν των δικαστών, και η κυβέρνηση και το Υπουργείο παίρνει και θα πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε, επαναλαμβάνω, με πλήρη και αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων και των εγγύσεων του ελληνικού δικαιακού συστήματος, να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα αυτής της δίκης. Είναι μια παρούσα πολιτική πράξη και παρέμβαση σε κλίμακα Ευρώπης, στην κλίμακα της χώρας μας, και υποδηλώνει ακριβώς την απόφασή μας να μην συνεχίσουν να εποάζονται και κάποια στιγμή να σπάσουν και να βγουν ό,τι βγαίνουν από εκεί πέρα μέσα τα αυγά του φιδιού. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα εδώ στην πρωινή ανάγνωση. Κοντά μας ο κύριος Σπύρος Λυκούδης, αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλή σας ημέρα, κύριε Λυκούδη. Παραμένει ο συνάδελφος Γιάννης Καμπουράκης για να διαβάσουμε μαζί με την κύριο Λυκούδη τις εξελίξεις της πολιτικής. Θέλω να ξεκινήσω από το ποτάμι. Ξέρω ότι είστε συνεργαζόμενος με το ποτάμι, ότι δεν είσαι μέσα σε αυτό το μηχανισμό και δεν είσαι τώρα από τους ανθρώπους που καθορίσατε τι έγινε και στο συνέδριο και όλα αυτά που παρακολουθήσαμε. Δεν ήταν σύνδεσμο ακριβώς. Λοιπόν, όμως φαίνεται πως το ποτάμι βγήκε πιο ενισχυμένο από την εικόνα που έχουμε από τον κεραμικό τώρα το Σαββατοκύριακο. Εσείς τι λέτε, και με τα ποστά που πήρε ο κύριος Θοδωράκης. Πολύ ψηλά. Μακάρι να είναι αυτό. Εγώ έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το ποτάμι και με τον Σταύρο Θοδωράκη, γιατί έχω μια καλή συνεργασία ετών στα επίπεδα τα κοινοβουλευτικά μαζί του. Μακάρι να πάει καλά. Αποφάσισε ότι θα περάσει σε μια πορεία η οποία θα καταλήξει σε μια αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Και υπ' αυτή την έννοια και η προετοιμασία που θα κάνει τώρα, υποθέτω ότι θα οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Εύχομαι να πάει καλά. Εγώ είχα και έχω επιφυλάξει κατά πόσο είναι ρεαλιστική αυτή η επιλογή, αλλά είμαι υποχρεωμένος, όχι για λόγους υποκειμενικούς, αλλά και αντικειμενικούς, να σεβαστώ αυτή την επιλογή που κάνουν οι φίλοι μου εκεί του ποταμίου και να τους ευχηθώ να πάνε καλά. Γιάννη, είχε ενδιαφέρον η πρόταση του κύριου Αμυρά, του βουλευτή του ποταμιού, αλλά και του κύριου Τσιόδρα, του εκπροσώπου του κόμματος, όπου στην ουσία είπανε ξεκάθαρα, και νομίζω αυτό τάραξε και τα νερά, να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία το ποτάμι. Ναι, υπήρχε μια πρόταση από αυτήν την πλευρά και προς αυτήν την κατεύθυνση. Υπήρχε μια άλλη πρόταση, νομίζω, του κυρίου Δανέλη. Για να υπάρξει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, και οι δύο δεν ευτύχησαν από ό,τι κατάλαβα στην ψηφοφορία. Μάλλον έτσι δεν είναι τα πράγματα, κύριε Λυκούδη, γι' αυτό και επήλθε η αυτονομία. Βέβαια τώρα το ενδιαφέρον είναι αφενός προς τα, να το πω έτσι, που θα είναι πιο κοντά το ποτάμι με την πολιτική του μέχρι τις εκλογές, στις δύο βασικές γραμμές προεκλογικές που υπάρχουν, και βέβαια τι θα κάνει μετά τις εκλογές εφόσον μπει στη Βουλή. Νομίζω αυτό είναι το ενδιαφέρον. Νομίζω ότι εκεί εδράζεται, σε αυτά που είπατε, σε αυτά τα σχόλια, και η δική μου επιφυλακτικότητα σε σχέση με τις επιλογές που κάνει το ποτάμι και προς τα που πηγαίνει, με δεδομένο ότι γνωρίζω ότι οι βασικές κατευθύνσεις που υπάρχουν και μέσα στην κοινοβουλευτική του ομάδα είναι αντιτιθέμενες. Ναι. Και υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια ρευστή κατάσταση πολιτικού προσανατολισμού, όταν ξέρω ότι δύο βουλευτές. Άρα κοιτάζουν δεξιά, άλλοι κοιτάζουν αριστερά. Άλλοι θέλουν να συνεργαστούν με την Δημοκρατία, και ο Δανέλης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Σταύρος Θοδωράκης πριν από το συνέδριο είχε επιλέξει την αυτόνομη πορεία και έλεγε ότι για τις συνεργασίες θα δούμε μετά. Όποιος γνωρίζει τη λειτουργία του ποταμιού δεν είχε καμία αμφιβολία ότι αυτή θα επέλεγε το σώμα του συνεδρίου. Επομένως υπάρχει αυτή η εικόνα, η οποία υπό μία έννοια, ξέρετε, είναι αποτελεί, μπορεί να πει κάποιος ότι αποτελεί και μια πολιτική ζωντάνια ενός χώρου. Δεν είναι ντε και καλά κατακριτέα, ή όμως δημιουργεί την εικόνα μιας σχετικής πολιτικής ασάφειας. Έχει όμως το ποτάμι. Γι' αυτό εγώ είμαι ειλικρινής σε αυτό που λέω και εύχομαι να ξεπεραστεί, αλλά υπάρχει αυτό. Κρατάω το ότι τους εύχομαι να πάνε καλά και να ξεπεραστεί το επόμενο διάστημα ό,τι πρόβλημα έχουν και ό,τι αντιμετωπίζουν έτσι την πολιτική του φυσιογνωμία. Γιατί θέλω να το ζητήσουμε, να έχουν και ξεκάθαρη πολιτική φυσιογνωμία στο ποτάμι πια. Αλλά γιατί λέτε να τους ευχηθώ? Εσείς τι θα κάνετε το επόμενο διάστημα? Αυτή είναι μια αναμενόμενη ερώτηση. Πολύ περισσότερο που εγώ γνωρίζω πολύ καλά, γιατί δεν έχω κακή σχέση με την ελληνική γλώσσα, ότι όταν λέω εύχομαι να πάνε καλά, προφανώς αναμένω και την ερώτηση.
Ξέρετε, καταρχήν υπάρχει μία εδώ και 4 χρόνια περίπου, έχει συγκροτηθεί, υπάρχει συγκροτημένη μια πολιτική κίνηση στην οποία εγώ είμαι επικεφαλής. Ναι. Έτσι, μετά την, θα έλεγα, τη γνωστή κατάσταση στη Δημάρο όπως πρόκειψε τότε, οι μεταρρυθμιστές της αριστεράς. Εμείς λοιπόν και εγώ μέσα σε αυτούς και ως επικεφαλής, όταν κρίνουμε ότι θα έρθει η κατάλληλη ώρα, θα κάνουμε τις επιλογές μας για το τι θα, πώς θα πορευτούμε πολιτικά. Εχθές σε μια συνέντευξή μου στην εφημερίδα Έθνος έλεγα χαρακτηριστικά και κάθε τι που λέω νομίζω ότι έχει και τη σημασία του, ότι εμένα η διαδρομή μου, η μακρόχρονη διαδρομή μου στην ανανεωτική αριστερά προσδιορίζει υπό μια έννοια και τις επιλογές για τους στόχους μου. Δηλαδή δεν μπορώ να είμαι έξω από αυτή την πορεία. Αυτό λέει αρκετά. Γιάννη, εσύ θες να ρωτήσεις κάτι, γιατί θέλω να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι λίγο με τον κύριο Λυκούδη. Υπάρχει ένα πάρα πολύ πρακτικό ερώτημα. Το Ποτάμι έχει πει ότι θα ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Από το ρεπορτάζ νομίζω ότι κι εσείς δεν είστε κατά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Αν δεν είναι έτσι, παρακαλώ να μου το πείτε, αλλά τουλάχιστον αυτό έχω συγκρατήσει εγώ. Και βέβαια αυτή η στάση, η πολιτική, ερμηνεύεται από πολλούς και ως μια έμεση στήριξη στην κυβέρνηση, την οποία σε αυτή τη συνέντευξη που είπατε χθες στο Έθνος, διάβασα εγώ ότι εσείς είπατε ότι δεν σημαίνει τέτοιο πράγμα και ότι δεν πρόκειται εσείς τουλάχιστον ή και το Ποτάμι, βοηθήστε με να στηρίξετε την κυβέρνηση σε ενδεχόμενη διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης. Ναι. Η Συμφωνία των Πρεσπών έχει θετικό κεντρικό άξονα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί όταν όλος ο πλανήτης αποκαλεί σήμερα τα Σκόπια ως Μακεδονία σκέτη, οτιδήποτε μεταθέτει προς τα μπρος αυτή την ιστορία, δηλαδή σύνθετη ονομασία για κάθε χρήση, έχει θετικό χαρακτήρα. Παρά τα προβλήματα που έχει η Συμφωνία, γιατί έχει προβλήματα. Υπ' αυτή την έννοια είμαι θετικά διακείμενος απέναντί της. Έχω πει όμως πάρα πολλές φορές ότι ας μην ερμηνευτεί μια θετική στάση απέναντι στις πρέσπες, στη Συμφωνία των Πρεσπών, ως ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Διότι τέτοια στάση εγώ δεν έχω. Έχω πει άλλωστε και άλλες φορές ότι κατά τη γνώμη τη δική μου, μια ενδεχόμενη ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και το πέρασμά του στην αντιπολίτευση θα κάνει καλό και στον ίδιο, διότι θα του δώσει τη δυνατότητα να αναστοχαστεί πολλά πράγματα και να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς κόμμα είναι και προς τα πού θέλει να πάει. Πράγμα το οποίο ενδιαφέρει νομίζω πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Ενώ κόσμο στην ελληνική κοινωνία, ναι, που θέλει να ξέρει αυτό το κόμμα το οποίο διεκδικεί μεγάλα ποσοστά και κυβερνά σήμερα, ποιο ακριβώς χαρακτήρα έχει και πού ακριβώς θέλει να πάει. Μεταξύ όλων των άλλων που ενδιαφέρονται είμαι και εγώ. Και εγώ ενδιαφέρομαι. Όπως και εσείς υποθέτω ο καθένας. Άρα σε αυτά τα θέματα είμαι σαφής. Είμαι υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αν έρθει βέβαια και όπως θα έρθει, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Θα κρυφθεί δηλαδή και, όταν και έρθει στην τελική μορφή, τι θα κάνετε εσείς, κύριε Λυκούδη. Θέλω να πω, είστε υπέρ, αλλά θα δείτε. Ακόμη, αν συνδεθεί, ναι, από πλευράς κυβέρνησης η Συμφωνία των Πρεσπών με ψήφο εμπιστοσύνης στον εαυτό της, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζει χαρακτήρα. Είμαι απόλυτα έντιμο σε αυτό που λέω και απόλυτα καθαρός. Καθαρά πράγματα. Από την πρώτη στιγμή είπα, δεν θα χάσω εγώ πολιτικού χαρακτήρα ταυτότητες που είχα όλη μου τη ζωή, που σκεφτόμουν ότι τέτοια πράγματα πρέπει να γίνουν, να λυθεί το θέμα με τη γειτονική χώρα. Δεν θα τη χάσω ξαφνικά, μην το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι υπέρ λοιπόν, ναι, της Συμφωνίας, αλλά προφανώς, αν ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι όποιος ψηφίζει θετικά προς τη Συμφωνία, ψηφίζει και τον ίδιο να παραμείνει στην κυβέρνηση να κάνει τούτο ή να κάνει, είναι άλλο πράγμα. Και αν προηγηθεί η κίνηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και υπάρξει πρόταση δυσπιστίας. Α, να μου επιτρέψετε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, σε αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Να σας πω κάτι, δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πρόκειται να κάνει τέτοια κίνηση η Νέα Δημοκρατία. Με βεβαιωμένο ότι δεν θα την κερδίσει, υποθέτω. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή με βάση τα δεδομένα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει. Με βάση το πρόσφατο παρελθόν. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, με βάση το πρόσφατο παρελθόν. Κακό σε χαρακτήρα, διότι δεν αποκλείεται να τα πράγματα αλλάζουν σίγουρα. Πάντως είναι, ξέρετε, είναι άλλο πράγμα ζητάω ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση, άλλο πράγμα καταθέτω ψήφο μομφή ή ψήφο δυσπιστία για να είμαι πιο κοντά. Και πολιτικά και θεσμικά είναι. Ναι, και πολιτικά και θεσμικά. Υπ' αυτή την έννοια, ας είμαστε επ' αυτού του θέματος, μια και κάνετε και πάρα πολύ σοβαρή εκπομπή που το αναγνωρίζουν όλοι, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Ωραία. Θέλω να πάμε, επειδή όπως λέγαμε νωρίτερα, το προηγούμενο διάστημα, κύριε Λυκούδη, θα ανέβουν οι τόνοι και η πολιτική αντιπαράθεση, θα έρθουν πάρα πολλά θέματα εδώ στη Βουλή προς συζήτηση και
προς αντικείμενο αντιπαράθεση. Προϋπολογισμός, η Συμφωνία των Πρεσπών, τα αντίμετρα που είναι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα φέρει η κυβέρνηση και θα ζητήσει και ονομαστικές ψηφοφορίες για αυτό το θέμα πάνω. Και προανακριτική ακούγεται τώρα. Αύριο ανοίγει η Εξεταστική Επιτροπή τα χαρτιά της. Θα δώσει στη δημοσιότητα τα πορίσματα ένα-ένα που αφορούν αυτές τις μεγάλες υποθέσεις για την υγεία. Εσείς τι λέτε στο δεχόμενο προανακριτικής για αυτές τις υποθέσεις, εάν καταρχήν και έχω επιφύλαξη αν θα πάμε σε προανακριτική, αλλά ας πάρουμε την υπόθεση, την πολιτική υπόθεση που μπορεί να γίνει. Σας πω μια γενική κρίση, γιατί το να αρχίσω να κάνω κρίση τώρα επί αυτών που θα έρθουν, που δεν τα ξέρω και θα είναι λίγο υπερβολικό. Σας κάνω μια γενική κρίση με βάση την πολιτική μου εμπειρία, μια διαδρομή πολλών ετών στον χώρο της μαχόμενης πολιτικής και της αριστεράς. Αυτό μετράει ιδιαίτερα. Πρέπει να σας πω ότι όποτε επιχειρήθηκε, στα άκρα της βέβαια, γιατί διερευνήσεις καλά είναι να γίνονται έτσι, όποτε επιχειρήθηκε πολιτικού χαρακτήρα ποινικοποίηση στα πράγματα στη χώρα, ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής με προφανείς σκοπιμότητες από όποιον την επιχειρεί, τις περισσότερες φορές αποτύχαμε ως πολιτικό σύστημα και τις περισσότερες φορές θέλω να σας πω ότι γύρισε μπούμεραγκ η επιχείρηση ποινικοποίηση αυτών που την επιχειρεί. Έχω ζήσει μια τέτοια οδυνηρή εμπειρία εγώ στο παρελθόν ως ένα πολιτικό στέλεχος αριστεράς και θα έλεγα στους φίλους μου του ΣΥΡΙΖΑ, παλιούς μου συντρόφους με τους οποίους έχω άριστες σχέσεις, ότι καλά είναι με ανατρέχοντας την πολιτική εμπειρία που έχουμε όλοι από το παρελθόν να είμαστε όλοι πολύ συγκρατημένοι στα ζητήματα αυτά. Άκουγα πριν τον αγαπητό κύριο Ξηδάκη που έλεγε και έχει δίκιο ότι αυτό τι σημαίνει, να μην πάμε σε μια λογική ατιμωρησίας, διότι και έχει δίκιο, αλίμονο. Αν η πολιτική ζωή κλείνει πόρτες στην έρευνα, δεν είναι και το θέμα. Αλλά όταν είναι δεδομένο ότι διατρέχεται όλο αυτό το σύστημα των καταγγελιών και των ανιχνεύσεων από μια πετακάθαρη πολιτική σκοπιμότητα, να κερδίσω τον αντίπαλο στις εντυπώσεις. Εδώ πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι. Θέλετε και ένα μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνω έτσι με αυτό που λέτε. Θέλετε και ένα μήνυμα με αυτό που λέτε. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα με όλη μου την ειλικρίνεια το λέω και με διάθεση. Ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος των συγκλήσεων και των. Θα ήθελα να αποφύγουμε. Και να το αποφύγουμε. Όχι ατιμωρησία, όχι κρύψιμο, να δούμε τι γίνεται κλπ. Αλλά στην αυτοσυγκράτηση που πρέπει να έχουμε. Λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη, θες κάτι να ρωτήσεις? Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι και να επικαλεστώ λίγο την εμπειρία του κυρίου Λυκούδη. Εκλογές πότε βλέπετε, κύριε Λυκούδη? Εννοώ πότε τις προβλέπετε? Ξέρετε, για μήνες ολόκληρους όποτε με ρωτάγανε, και εσείς με έχετε ρωτήσει εδώ, έλεγα αυτό που πίστευα, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας. Και έλεγα ότι κάθε φορά όμως. Να είμαστε και λίγο συγκρατημένοι, διότι σε αυτή τη χώρα δεν μπορείς να κάνεις σαφείς προβλέψεις του πολιτικού σκηνικού σε καμία περίπτωση. Δηλαδή δεν είναι καθόλου εύκολο. Άρα τώρα τελευταία έχω αρχίσει και κλονίζομαι. Δεν έχω όμως μετακινηθεί. Η βασική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι αυτή η κυβέρνηση θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβρη και να σας πω για δύο λόγους που τους υποστήριζα και εξακολουθώ να τους υποστηρίζω, ότι νομίζω ότι είναι υπαρκτή. Όσο δεν χάνει την κυβερνητική της συνοχή, την κυβερνητική της πλειοψηφία, και όσο δεν έχει το λαό στα πεζοδρόμια, αυτά τα δύο στοιχεία συνήθως οδηγούν μια κυβέρνηση να πέφτει και να γίνονται πρόεδρες εκλογές. Όταν χάνει την πλειοψηφία ή όταν είναι ο λαός στους δρόμους. Ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο. Ναι. Θα μου επιτρέψετε, κύριε, θα μου επιτρέψετε άλλη μια ερώτηση. Για να συμβεί αυτό, έχουμε μπροστά μας δύο πράγματα. Ή ο κύριος Καμένος θα ψηφίσει κανονικά τη Συμφωνία των Πρεσπών και δεν θα κλονιστεί η κυβερνητική συμμαχία, ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναζητήσει μια άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να συνεχίσει μέχρι το τέλος της τετραετίας. Ή το ένα θα συμβεί ή το άλλο. Ή κάτι τρίτο, αν δεν το έχω συμπεριλάβει στην ερώτησή μου, αλλά βοηθήστε με. Εσείς πώς βλέπετε να εξαντλεί την τετραετία? Δηλαδή, ο κ. Καμένος τελικά μήπως θέλει, νομίζω, θα ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών κανονικά, όπως έχει κάνει άλλες φορές σε πράγματα που οι ΑΝΕΛ έχουν πει εμείς δεν τα ψηφίσουμε? Δεν ξέρετε, ναι. Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν ακούω έτσι και πολύ στα σοβαρά τι ακούγεται από τη μια μέρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχει πει και άλλα ο κ. Καμένος. Το ενδιαφέρον αυτό που κάνει αυτό για τι άλλε πλειοψηφίε. Στην περίπτωση, ναι, αυτό είναι η απάντηση στο πρώτο πρόβλημα του Καμένου. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το λέει αυτό, έτσι. Ναι, ναι, εντάξει. Και δεν αποκλείεται να το κάνει και τώρα πια, διότι ενδεχομένως είναι στοιχείο ύπαρξής του. Σε αυτό δεν είναι όπως τα άλλα. Δεν σκύβω και σκύβω και κάνω και τα άλλο. Εντάξει, τώρα είναι ίσως να το κάνει. Τώρα το άλλο,
Έχω την εντύπωση ότι η κυβέρνηση, αν αναζητήσει αυτό που λέμε το μαξιλάρι των 151 εκτός καμένου, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ, αλλά δεν αποκλείεται να το έχει βρει. Δηλαδή, όταν ακούω από επίσημα κυβερνητικά χείλη στελεχών κορυφαίων στο λίγο, να λένε ότι εμείς έτσι κι αλλιώς την έχουμε την πλειοψηφία, δεν αποκλείεται οι άνθρωποι να έχουν δει ότι τους βγαίνει. Ναι. Άρα, μπορεί να φύγει ο καμένος και το 151 να το διατηρήσουν. Με κάποιες μετακινήσεις. Και το 150 μπορεί και αυτό να. Ναι, ή με κάποιες μετακινήσεις, ναι. Δεν το ξέρω. Απλώς εκτιμώ το προηγούμενο που μου είπατε, ότι μια κυβέρνηση πέφτει όταν χάνει την πλειοψηφία και δεν μπορεί να την βρει μες στη Βουλή. Και όταν είναι τέτοια η πίεση του λαού στα πεζοδρόμια, όχι γενικώς στις δημοσκοπήσεις, που του λέει φύγε. Αυτά δεν τα έχει η κυβέρνηση. Και επομένως δεν αποκλείεται να σκεφτεί ότι γιατί να μην κάτσω μέχρι το τέλος. Κάνω αυτές τις απλές σκέψεις που όμως έχω την εντύπωση ότι είναι ορθές κατά τη γνώμη μου. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της επίκαιρης ερωτήσης της Παρασκευής, γιατί έχουμε και αυτό το ρόλο να παρακολουθούμε και το κοινοβουλευτικό έργο, ναι. Και θα συνεχίσουμε μετά τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε πολιτική κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και στη Νέα Δημοκρατία εξελίχθηκε η επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο για το ηλεκτρονικό περιβαλλοντολογικό μητρό. Εδώ και 3,5 χρόνια, όχι μόνο εμείς μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, έχει καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται η κυβέρνηση. Και φυσικά αυτός ο τρόπος δεν είναι τίποτα άλλο από το να στηρίζεται σε μόνιμα ψέματα ή σε μισές αλήθειες. Φοβάμαι ότι και αυτό ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της ερώτησης την οποία έχω καταθέσει για το ηλεκτρονικό περιβαλλοντολογικό μητρό. Σε συνδυασμό βέβαια με την ανεπάρκεια διαχείρισης και την ανεπάρκεια της διακυβέρνησης η οποία σας χαρακτηρίζει. Τώρα πια ο μελετητής, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, οι φορείς αλλά και η κοινωνία μπορεί να ενημερώνεται όχι μόνο για την αδειοδότηση αλλά και για τη διαδικασία περιβαλλοντικής απόδοσης με όλες τις πληροφορίες για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε στις προηγούμενες κυβερνήσεις και δεν το τόλμησαν. Όχι γιατί η επιχειρηματικότητα είναι κακή, αλλά γιατί θέλανε να τακτοποιήσουν μερικούς επιχειρηματίες δικούς τους, όπως τους δίνανε και δάνεια με αέρα. Οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στους Αγίους Θεοδόρους του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, με την αφόρητη δυσοσμία που επικρατεί στην περιοχή εξαιτίας της λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος, ήταν το περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Λιάνας Κανέλη προς τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελο. Σας φέρνω τώρα σε μία περιοχή όπου υπάρχει μονάδα rendering, δηλαδή επεξεργασίας υποπροϊόντων κρέατος, χωρίς φίλτρα, ένα δίμηνο τα έβαλε μετά από παρέμβαση του Υπουργείου, με άπειρες καταγγελίες, με αναδυόμενη μυρουδιά πτωμαΐνης σε ακτίνα 8-10 χιλιόμετρα. Υπάρχει λοιπόν, και επιβεβαιώνω και εγώ τις δηλώσεις σας, παραβίαση των κανόνων του περιβάλλοντος, που προσβάλλουν και τα θέματα του περιβάλλοντος και τα θέματα της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό εμείς έχουμε ζητήσει εγγράφος προς το Δήμο να αποξηλώσει και να αποκαλύψει αγωγό ο οποίος ανεβρέθη ότι διαθέτει παράνομα τα λίμματα σε παρακείμενο ρέμα. Η βουλευτής αναφέρθηκε και στο θάνατο εργαζομένου στη μονάδα πριν από μερικούς μήνες. Δεν έχει βγει ακόμα πόρισμα για το θάνατο. Έρχεστε και μου λέτε και το ανατριχιαστικό ποσό τους έχετε βάλει το τραγικό πρόστιμο των 72.000 ευρώ. Τόσο κάνει αυτός ο θάνατος. Είναι τραγική η απώλεια ζωής, ιδιαίτερα εν ώρα εργασίας ενός οικογενειάρχη με μικρά παιδιά. Δεν θα το διαχειριστώ με πολιτικούς όρους, κυρία Κανέλη. Θα παρακολουθούσα να το κάνουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα. Προφανώς από τη μεριά της πολιτείας θα υπάρχει η απαραίτητη κάλυψη και όσον αφορά την ασφάλιση των παιδιών και όσον αφορά τα ασφαλιστικά δικαιώματα της χείρας του θύματος. Οι απευθείας αναθέσεις που αφορούν στη σύντηση και στη φιλοξενία μεταναστών και τα χρηματικά ποσά που δαπανούνται βρέθηκαν στο περιεχόμενο της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θεόδωρου Παπαθεοδόρου προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρη Βίτσα. Αν υπάρχει ένας κουμπαράς με πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή, κάποια στιγμή τα λεφτά θα τελειώσουν. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος μετά τις καταγγελίες μας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρήσει επιλέξιμη αυτή τη δαπάνη, η οποία δεν έχει καμία έννοια σκοπιμότητας και καμία έννοια, αν θέλετε, ανταποδοτικότητας. Απλούστατα είχατε τα χρήματα και πήγατε και νοικιάσατε αυτά τα δωμάτια. Μα είναι δυνατόν να το λέτε μόνο σας? Μετά τη δικιά μας καταγγελία δεν θα είναι επιλέξιμη η αίτησή σας στην Επιτροπή? Αυτό κάνετε? Προσπαθείτε δηλαδή να δημιουργήσετε εμπόδια σε σχέση με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων? Κύριε Παπαθεοδόρου, το είπατε και το λέει, είπατε και προφανώς. Άρα αυτή είναι η αντιπολίτευση, η οποία έχει και χαρακτήρα τέτοιο.
Συνεχίστε. Τέλος, ο βουλευτής της Δημοκρατικής Παράταξης Γιώργος Καράς, με επίκαιρη ερώτησή του προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιο Πιτσιόρλα, έθεσε το θέμα της έλλειψης προστασίας των εγγυητών σε κόκκινα δάνεια. Το θέμα των κόκκινων δανείων είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ βαρύ, που οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε όμως. Ως χώρα οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό δεν μπορεί να γίνει με ευχές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα και να γίνουν πράξεις ώστε να μειωθεί ο όγκος των κόκκινων δανείων, διότι αυτό επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον. Διότι αν δεν μειωθεί, το κόστος και πάλι θα το πληρώσει ο ελληνικός λαός. Πάμε. Είμαστε στον αέρα και πάλι. Εμείς συζητάμε και όταν δεν είμαστε στον αέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ, ναι, με τον καλό συνάδελφο τον Γιάννη Καμπουρέκη και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Λικούδη. Κύριε Λικούδη, θέλω να πάμε στην τροπολογία που θα έρθει στη Βουλή για τα αναδρομικά των εστόλων, των δικαστών, των γιατρών. Τι θα κάνετε εσείς? Να μου επιτρέψετε σε αυτό το ζήτημα, ακριβώς επειδή στηρίζεται σε όλα τα προηγούμενα τα πολιτικά που λέγαμε, ότι θέλω να έχω μία συζήτηση με τους συναδέλφους μου της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ποταμιού. Mm-hmm. Επειδή όπως καταλαβαίνετε τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ποτάμι σε σχέση με την κοινοβουλευτική ομάδα, με τις απόψεις του ενός και του άλλου, καθιστούν την συζήτηση πάνω στα θέματα και τα κοινοβουλευτικά αναγκαία. Mm-hmm. Εγώ μέχρι τώρα με τα φίλους μου, τους συντρόφους μου εκεί στο ποτάμι κοινοβουλευτικά, 4 χρόνια δεν έχουμε διαφωνήσει στα ζητήματα, γιατί πιστεύω ότι έχει πολύ καλή κοινοβουλευτική παρουσία το ποτάμι. Mm-hmm. Το πιστεύω αυτό. Να μου επιτρέψετε και σε αυτά τα ζητήματα, εάν δεν κάνουμε μια συνεδρίαση να αποφασίσουμε ως ομάδα τι θα κάνουμε, να είμαι λίγο επιφυλακτικός. Με συγχωρείτε, αλλά όχι, το αισθάνομαι ως ανάγκη. Εμείς ρωτάμε, εσείς δεν απαντάτε. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, ναι, δεν απαντάτε με την έννοια θέλω ότι να είμαι εκφράζεται σε μια συνεννόηση με τους συναδέλφους μου. Βεβαίως. Έχουμε το επόμενο διάστημα πολλά που θα έρθουν στη Βουλή. Θέλω να πω είναι αυτά τα αντίμετρα, τα οποία σε πρώτη ανάγνωση είναι. Να πω κάτι μόνο αυτό. Ένα 30 δευτερόλεπτα, γιατί αυτά δεν είναι τα αντίμετρα. Συγγνώμη. Ναι, αυτά είναι το μέρος ή το όλον των εξαγγελιών του Τσίπρα στη ΔΕΘ. Τα αντίμετρα που είχαν ψηφιστεί μαζί με τα μέτρα στο τρίτο μνημόνιο, δεν γίνεται συζήτηση από αυτόν. Δεν τα πολύ ακούω και είναι κρίμα, γιατί αυτά είχαν ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αλλά πλέον έχουμε φύγει από αυτή τη συζήτηση, έχουμε πάει στις εξαγγελίες της ΔΕΘ, οι οποίες έχουν βαφτιστεί αντίμετρα, που δεν είναι όμως αυτά τα αντίμετρα που ξέραμε και είχαν ψηφιστεί. Εσύ αναφέρεσαι όντως στα αντίμετρα. Βεβαίως, του δεν του είναι προηγούμενου το ίδιο, μνημονίου. Ήταν άλλα μέτρα αυτά. Απλά δεν συζητιούνται πια. Απλά αυτά, αυτά χαρακτηρίζονται από την κυβέρνηση ως θετικά μέτρα αυτή τη στιγμή. Ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το θετικό χαρακτήρα. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτά που είχαν βαφτιστεί ως αντίμετρα. Και το λέω γιατί και ο κ. Λικούδης εδώ είναι. Mm-hmm. Δεν θα σου φάω άλλο χρόνο. Είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και με έντονες διαφωνίες τότε στη Βουλή και η κυβέρνηση υπερασπιζόταν αυτό το πακέτο των αντίμετρων τότε, ναι, ενάντια στα μέτρα, εν πάση περιπτώσει, ή ισορροπιστικά στα μέτρα. Και δεν υπάρχουν πια αυτά. Έχουν φύγει από την κουβέντα. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Γιάννη. Θα έρθουν όμως πολλά, να το πω διαφορετικά, νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες είχαν εξαγγελθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Ανοίγει και αυτή η συζήτηση, πώς θα έρθουν, τι θα περιλαμβάνουν, τι θα έχει μέσα. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα κοινοβουλευτική περίοδο από εδώ και προς, διότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά θα συζητηθούν και βέβαια θα συζητηθεί και το θέμα της εξέλιξης και της προοπτικής του μέλλοντος, δηλαδή των συντάξεων. Ναι. Σήμερα πάλι έχουμε την συνάντηση στο Eurogroup κλπ. Και όλα αυτά, όπως λέγατε και εσείς πριν, πάνω στο τραπέζι τώρα έχουν διαχυθεί. Και δεν ξέρεις ακριβώς τώρα τι είναι. Είναι τα αντίμετρα, είναι οι συντάξεις που θα εξισορροπήσουν τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη θα πάρθει πίσω, θα μπει στη θέση της στο αντίμετρο ή όχι, η συντάξη μείωση ή... Είναι ένα πλέγμα είναι δηλαδή που... Και μέσα σε όλα, Γιάννη, είναι και το θέμα των συντάξεων, το ζήτημα των αναδρομικών διεκδικήσεων έτσι, από πολλούς συνταξιούχους. Ναι, αυτά νομίζω είναι αρκετά δύσκολο θέμα για την κυβέρνηση, προσπαθεί να τα αποφύγει. Είναι τεράστιο το κόστος, είναι 11,5 δις. Πώς θα το νομίζω ψάχνει να βρει τρόπο. Τι θα κάνει, σκέφτομαι. Ναι, άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο καταρχήν. Αυτό δεν είναι το τελευταίο. Οποίο... Άκουσα τον κύριο Τζανακόπουλο που είπε ότι δεν τίθεται για την κυβέρνηση θέμα επιστροφής αναδρομικών. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι και, έχουμε, και το ΣΤΕ έχουμε. Δεν έχουμε μόνο το ΣΤΕ. Έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου που εναρμονίζεται με το ΣΤΕ και έχει δικαιώσει 2 συνταξιούχους οι οποίοι έχουν πληρωθεί. Ναι, θέλω να πω είναι ένα δύσκολο θέμα. Υπάρχει μια άποψη βέβαια η οποία ακούγεται και που έχει σχέση και με τη διεθνή πείρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ότι οι πολιτικές χαράζονται από τις κυβερνήσεις.
Και όταν οι πολιτικές χαράζονται αφορούν όλους τους τομείς λειτουργίας της κοινωνίας οικονομικά, άρα σεβόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, λένε πολλές φορές οι κυβερνώντες. Έχει γίνει και στην Ιταλία το αντίστοιχο. Αλλά εμείς έχουμε μια γενικότερη πολιτική, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί. Και το λέει όταν σκέφτεται και το καταλαβαίνω όταν το λέει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πετύχει. Θα λέω, και πού θα τα βρει τα 11 δισεκατομμύρια, αρχίζει να μοιράζει. Είναι τεράστιο το κόστος. Παρ' όλα αυτά και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια επικοινωνιακή διαχείριση, δηλαδή θετικό και κοινωνικό και ναι, το μέτρο της επιστροφής των αναδρομικών σε ένστολους, γιατρούς, πανεπιστημιακούς, δικαστικούς κτλ. Αλλά όχι στους συνταξιούχους, γιατί εκεί τα λεφτά είναι πολλά. Είναι ένα ζήτημα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ, κύριε Λυκούδη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και συζητήσαμε. Γιάννη Καμπουρέκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στην εκπομπή. Πάμε να δούμε κλείνοντας τι έγινε σαν σήμερα στην πολιτική και κοινοβουλευτική ζωή της χώρας με ιστορικά γεγονότα που έχουν ενδιαφέρον. Σαν σήμερα το 1815 η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Παρίσι ειδική συνθήκη σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα τίθενται υπό την προστασία της Αγγλίας με την ονομασία Ηνωμένη Πολιτεία των Ιωνίων Νήσων. Έτσι άρχισε η Αγγλοκρατία στα Επτάνησα, η οποία τελείωσε με ένωση με την Ελλάδα το 1864. Μετά την υπογραφή της συνθήκης στις 5 Νοεμβρίου του 1815, η Αγγλία έστειλε διοικητή αρμοστή στα Επτάνησα τον στρατηγό Τόμας Μέτλαντ, ο οποίος επέβαλε μέσα σε κλίμα ουσιαστικής κατοχής το Σύνταγμα του 1817. Αυτό το πολιτικό σχήμα, η τυπική ανεξαρτησία υπό την προστασία των Άγγλων, ήταν στην πραγματικότητα η πιο σκληρή αποικιοκρατία. Σαν σήμερα το 1914 η Βρετανία προσαρτά την Κύπρο και κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι Κύπροι ενθουσιάστηκαν. Ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος και οι κυπριακές εφημερίδες έγραφαν πυρετωδώς για την Ένωση. Μάλιστα, οι Κύπροι ένιωθαν να βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην νομιμοποίηση των εθνικών ετοιμάτων. Ο λόγος ήταν ότι η Αγγλία πρότεινε την παραχώρηση της Κύπρου στην Ελλάδα για να προσχωρήσει στην Αντάτ, έστω και αν η πρόταση έπεσε στο κενό από την τότε κυβέρνηση Ζαΐμι και η Αγγλία βιάστηκε να την πάρει πίσω. Ήταν 5 Νοεμβρίου του 1945 όταν ο Νίκος και η Κική Δρόσου, οι οποίοι ήταν αντιστασιακοί μαχητές και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με καταγωγή από την Κεφαλονιά, έφεραν στον κόσμο την κόρη τους, Αλεξάνδρα, η οποία σπούδασε στο Ιστορικό Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατόπιν εργάστηκε ως υπάλληλος επιχειρήσεις και ως εκπαιδευτικός. Συνελήφθη από τη Χούντα και κρατήθηκε επί 4 μήνες. Το 1978 εξελέγει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και το 1986 μέλος του Πολιτικού Γραφείου. Στις 27 Φεβρουαρίου του 1991 εξελέγει Γενική Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ήταν η πρώτη γυναίκα Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ και η πρώτη γυναίκα Αρχηγός Κόμματος στην Ελλάδα. Παντρεύτηκε το δημοσιογράφο Θανάση Παπαρίγα, γιο του Μίτσου Παπαρίγα, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, τη Βασιλεία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και σήμερα η πρωινή ανάγνωση από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για μία ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 το πρωί. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Το γλωσσικό ζήτημα.